Υπήρχαν φιλάθλοι, αρκετοί φιλάθλοι και χάρηκαν το παιχνίδι. Βλέπουμε τώρα το πανό των παιχτών του Πανετολικού για τον συμπαίκτη του στον Κλέσιο που πριν από λίγες ημέρες έχασε τον πατέρα του. Είδαμε και τους δύο προπονητές των ομάδων. Και πρώτη φάση στο 5ο λεπτό για τον Πανετολικό με τον Μάρκος Πάολο. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος, την κόντρα μάλλον του στον Ομάρ και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους μόλις το 5ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός θα ανοίξει το σκορ με αυτή την εξαιρετική καρφωτή κεφαλιά του Φορτούνη. 0-1 στο 7ο λεπτό, το 17ο γκολ για τον παίκτη του Ολυμπιακού μετά την εξαιρετική σέντρα του Ερνάνη. Στο 25, νέα ευκαιρία για τον Πανετολικό. Ο Άρντα θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πιάσει το σουτ, την μπάλα φεύγει από τον Καπίνο, περνάει out. Έτσι ο Πανετολικός δεν ισοφαρίζει στο 25ο λεπτό. Στο 30, το κόρνερ, κεφαλιά του Ντακώστα και το 0-2 για τους Ερυθρόλευκους μετά το κόρνερ του Ερνάνη. Μπάλα βρήκε και στον Ρουμπουλάκου. Άλλαξε λίγο πορεία. Ντακώστα για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πολύ ικανό στο ψηλό παιχνίδι. Στο 34 η μπάλα θα μέσα στην περιοχή. Ο Σντίελαρ κάνει ένα μαρκάρισμα στον Φερέιρα. Δεν έπεσε όμως ο παίκτης του Πανετολικού. Συνέχισε την προσπάθειά του και ο διαιτητής Σιδηρόπουλος άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Κόρνερ από τον Φορτούνη. Εξαιρετική απόκρουση από τον Κυριακίδη. Έρχεται ο Ντακώστα. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το 0-2 παραμένει για τους Ερυθρόλευκους το 45. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Φορτούνης θα κάνει το φάουλ. Νέα απόκρουση, πολύ καλή από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα, Γιάννη, φέτος. Βεβαίως, βεβαίως. Και να εδώ η αγκαλιά με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του Φορτούνη με τον Κυριακίδη. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η επίθεση για τον Πανετολικό, το εξαιρετικό σου του Μουνιός, η απόκρουση από τον Καπίνο σε κόρνερ στο 55. Πάλι βλέπουμε τον Καπίνο αντί του Ρομπέρτο. Στο 56 τώρα. Η μπάλα από την σέντρα του Μουνιός θα έρθει μες στην περιοχή. Η μπάλα θα βρει το χέρι του Ντακώστα. Όμως το παιχνίδι έχει σταματήσει με υπόδειξη του βοηθού. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside τον Βασιλείου που μπήκε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε και πάλι την φάση. Εδώ γίνεται η σέντρα. Είναι εκτεθειμένος ο παίκτης του Πανετολικού. Έτσι, όταν η μπάλα βρίσκει το χέρι του Ντακώστα, δεν υπάρχει φάση πλέον για να καταλογιστεί το πέναλτι. Και φτάνουμε στο 57ο λεπτό. Το πιο ωραίο γκολ. Μάλλον και αυτό ωραίο γκολ με τον Σεμπά. Μετά το σου του Φορτούνη γίνεται η κόντρα. Τώρα είναι στο Σεμπά με το δεξί. Άψογο το πλασέ. 0-3 για τον Ολυμπιακό. Στο 66 ο Ερνάνη θα επιχειρήσει το σουτ με το αριστερό πόδι. Η μπάλα θα φύγει out. Και στο 68 το, κατά τη γνώμη μου, το πιο ωραίο γκολ του Ολυμπιακού στο προψινό παιχνίδι. Ο Φορτούνης θα βγάλει κάτι την παλιά στον Πάρντο. Στρώνει κάθε, γυρίζει αυτό στην μπάλα και έρχεται ο Πουλίδα από κοντά να κάνει το 0-4 στο 68. Ο Σεμπά νομίζω γύρισε, Γιάννη, εδώ, έτσι. Σεμπά στο 68 λεπτό. Και πάλι γκολ ο Πουλίδο, ε. Όποτε πάλι το βάζει το Πουλίδο. Ο Φορτούνης, να πούμε, εδώ θα πετύχει ένα γκολ ο Βασιλείου με το σούτ που βλέπετε. Θα ακυρωθεί ως offside. Είναι οριακή η φάση, όπως έρχεται η μπάλα από την κεφαλιά. Στο τέλος ο Γιάννης Μαντζουράκης διαμαρτυρήθηκε για αυτή την φάση. Παίρνει ο Βασιλείου ωραία την μπάλα και στην κίνηση πιάνει το σουτ. Δεν μέτρησε αυτή η φάση. Και εδώ έχουμε την σέντρα από τον Φορτούνη. Ο Πάρντο κάνει το 0-5 στο 86ο λεπτό. Όμως το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει εκεί. Ο Πανετολικός αντέδρασε και στο 88 ο Άρντα θα πετύχει αυτό το εξαιρετικό γκολ. Η μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του Ντακώστα. Αυτό είναι το καλύτερο γκολ του μάτς. Έχει κόντρα όμως, Πέτρο. Δες λίγο. Ναι, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά εντυπωσιακό. Ωραίο, ωραίο, εντάξει. Αλλά στο 89 ο Πάρντο, κοιτάξτε, θα πιάσει το σουτ. Νέα απόκρουση, πολύ καλή από τον Κυριακίδη. Και στο 90. Να έχει φάει 5 γκολ και να έχει πιάσει τόσα, ε. Ναι, και στο 90 ο Κάπελ επιμένει, κάνει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού για να γίνει το 2-5. Τα ρεκόρ του Ολυμπιακού έλεγε νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε και λίγο στο χέρι του Κάπελ, αλλά. Κρατάω το πρώτο ημίχρονο όπου ήμασταν μια ανταγωνιστική ομάδα. Είχαμε πολύ καθαρές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να προηγηθούμε στο σκορ πριν το Ολυμπιακού. Με τον Πάολο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει πολλά λάθη εις βάρος μας σήμερα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αυτός υπόπτης τι δουλειά κάνει. Το Βασιλείου το γκολ είναι καθαρό γκολ. Καθαρό γκολ. Γεια σας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, αλλά τα περισσότερα έγιναν. Πρέπει να δώσει πρώτη τη μινούτ, του δούμε τι δέχεται σκοραμέντ χβίρ. Πραγματικά η αλήθεια είναι πως οπουδήποτε πηγαίνει να παίξει ο Ολυμπιακός, κάθε ομάδα προσπαθεί να του βάλει δυσκολίες.
και ο Ολυμπιακός πάντα δυσκολεύεται στην έδρα αυτή. Σήμερα όμως ήμασταν ξεκάθαροι νικητές. Κάναμε μια, πετύχαμε μια πολύ δίκαιη νίκη. Θέλει να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του, κυρίως για, για το περισσότερο μέρος του, του παιχνιδιού. Στα τελευταία 10 λεπτά η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Παίξαμε όμως σε πολύ ψηλό επίπεδο και τους συγχαίρει για τα περισσότερα λεπτά του αγώνα. Que empezamos, marcamos goles y después nos relajamos un poco, por eso nos metieron dos goles ellos. Η αλήθεια είναι πως γνωρίζαμε πως σήμερα το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε πως ο Πανατολικός είναι μια ομάδα καλή που μας έχει δυσκολέψει στο παρελθόν. Όμως δείξαμε ένα καλό πρόσωπο, παίξαμε καλά, ήμασταν δυνατοί, καταφέραμε να βάλουμε πολλά γκολ, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Όμως στο τέλος χάσαμε λίγο την συγκέντρωσή μας και γι' αυτό δεχτήκαμε δύο γκολ. Mostramos esas ganas de cada partido ganarlo y la personalidad que tiene Olympiacos. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι μέλος αυτής της οικογένειας, αυτής της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, πάντα δείχνει ποιότητα στο παιχνίδι του. Μια ομάδα που καταφέρνει να κερδίζει, όπως είπατε, το πρωτάθλημα πολύ νωρίς. Είναι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκεται ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πάντα δείχνουν την όρεξη να αγωνιστούν, πάντα δείχνουν την όρεξη να κερδίζουν τα παιχνίδια και να είναι καλύτερος από τους αντιπάλους τους.